Να το σε πω ότι θα είμαστε μαζί το άλλο Σαββατοκύριακο. Η εκπομπή μου Κωστή γίνεται καθημερινά, εκτός Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Ναι. Κάθε μέρα, ναι, είναι καθημερινά, 10 με 12. Πάμε στα αέρα, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι η Ελένη από το Ξηροπόταμο. Η Ελένη από το... Ξηροπόταμο. Το Ξηροπόταμο, γεια σου Ελένη όμως, πέμας. Συγχαρητήρια, σε εμάς τι συγχαρητήρια δώσε τώρα σε εμάς. Δεν τους καλέσαμε, αυτοί θα μόνοι τους. Πες μας, πλάκα κάνουμε, όλα καλά. Αφιερώνω σε όλο τον κόσμο, ναι, τον Νίκο μου και θερμά συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Πάμε στην Αγία μου, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Ναι. Μπορούμε να μιλήσουμε έτσι. Μιλάτε ήδη, στον αέρα είστε. Μιλάμε στον αέρα. Στον αέρα είστε, στον αέρα. Είχα την τύχη. Ναι, ναι. Κάνω ένα γαμπρό από τα Καστελιανά. Ένα άγιο άνθρωπο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έβγαλε δύο γιους. Ένας από τους δύο είναι ο Μανώλης ο Νοδαράκης. Ωραία. Ανυψός. Ναι. Θέλω να του δώσω πολλά συγχαρητήρια. Του Μανώλη τώρα ή του Κωστή. Του Μανώλη. Α, του πατέρα του Κωστή. Έβγαλε τέσσερα γιο. Αυτά είναι. Και θέλω από δύο πράγματα. Να είναι καλά τα παιδιά όλα. Ναι. Δεν πάρουν τα μυαλά τους αέρα όπως ήταν και προλαλήσατες από μένα. Μπράβο, προλαλήσατες, ωραία, ωραία λέξη. Κάτους και χίλια συγχαρτήρια. Σου τα διαβάζει η γυναίκα και τα λες, όχι. Σε ευχαριστώ, έλα, πες. Κατάλαβα, αλλά επειδή σε μένα μ' άρεσε αυτό που είπες, ότι είχαμε σε ένα γαμπρό που βγάλε δύο γιους και συγχαρτήρια στον Μανώλη που βγάλε τον Κωστή, εγώ λοιπόν από τώρα λέω συγχαρτήρια στον Κωστή που θα βγάλει ένα μικρό Μανώλη και να είναι πιο καλός από αυτό. Να είσαι καλός. Καταλάβαμε πλήρως τι θα μας πεις. Σε ευχαριστώ. Γεια σου. Καλός ο Μπάρμπας. Άσχετα να δούμε παιδιά. Καλώς. Πάμε. Πάμε να παίξουμε και τελειώνουμε. Εμείς να χαιρετήσουμε τους ακροατές μέσα από την καρδιά μας. Να είστε καλά που ήρθατε, σας ευχαριστούμε. Γιατί ήταν η ευκαιρία και να έρθετε μια άλλη φορά που να έχετε ώρα να τους παίξουμε πολύ. Ήταν η ευκαιρία να ακούσουν μέσα από το ίντερνετ. Στη Νέα Υόρκη άκουσε ο Στέφανος, στο Σίδνεϊ ο Αχιλέας που μας ακούει καθημερινά. Δηλαδή Σάββατο και Κυριακή είναι πάντα συλλογημένοι. Παρόλο που οι ώρες είναι διαφορετικές και ξυπνούν. Είμαι σαν εισαγωγή και ξυπνήσει για να ακούσει. Εμείς σας ευχαριστούμε μέσα από καρδιάς που είσαστε μαζί μας σήμερα. Και ευχόμαστε κάποια άλλη στιγμή που θα έχετε, δεν θα έχετε γλέντια και δεν θα έχετε... Να πούμε ότι θα είστε 4-5 στην Αθήνα, δύο βραδιές στα Σταυρακάκη της εκεί στο Χωνάκι, έτσι. Άλλο, κάτι άλλο που θες. Είπα να σε ευχαριστήσω κι εγώ για την πρόσκληση εδώ σήμερα. Όποτε θέλετε, έχετε ανοιχτή πρόσκληση από τον Κρητόραμα, στην εκπομπή μου πλάι, όποτε θέλετε. Και θα ήθελα, μιας και θα παίξουμε... Το τραγούδι και κλείνουμε. Θα κλείσω με μια ματιάδα του Λουλάκης του Ζάκη. Ναι. Γνώντα την κάθε μέρα σου, μέχρι να τελειώσει. Να δεν ακούσεις άνθρωπο. Και εγώ να κλείσω σε κλειατές μου λοιπόν την εκπομπή. Μου άρεσε η ματιάδα που είπες και άκου τώρα το τόσο από εγώ. Να αγαπάτε τις γέρους και να τις προσέξετε. Γιατί εξωθήκαμε να σας ανεφρέψουμε τις κολοντέρες εδώ, για τις είστε πεταμένες, για να σας δίνετε σημασία. Εάν τι πηγαίνετε στα γυροκομεία, καλώς ή κακώς, εάν τι πάτε...
παρκάρετε, να πηγαίνετε να ξεφορτώνετε, να τους αγαπάτε, να λατρεύετε την Κρήτη, να αγαπάτε όλο τον κόσμο και ξυπόλυτος περπάταγα και είχα μια στεναχώρια μέχρι που συνάντησα ένα με δίχως πόδια και αφού το τέλος της ζωής κανείς δεν το γνωρίζει, δεν πρέπει να περνά στιγμή να μην την εγκλεντίζει. Να είστε καλά, να χαμογελάτε, το άλλο Σάββατο να τεβού στο τρικόρομα 10 η ώρα με τις εσυμβολές. Να είστε καλά κοπέλια, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε, για όλους τους ακροατές.
Ευχαριστώ.